Γραφικό γεγονός. Κυκλοφόρησε, θα το θυμάστε, έχει κυκλοφορήσει βιβλίο ο μεγάλος συγγραφέας Γρηγόρης Ανανοούτογλου. Ο συνάδελφος του Γρηγόρη. Που υπήρξε Φίλτατος. Κάποιο απόσπασμα στην εκπομπή Μίλα από το βιβλίο αυτό. Υπάρχει κάτι που να δείχνει πόσο αγαπάς, αν αγαπάς αληθινά, τρία σε αγαπάς στη σειρά. Ή αν η αγάπη σου βασίζεται στον εγωισμό. Αν είναι ουσιαστική αγάπη, ερωτηματικό. Αν είναι αγάπη για εκείνη την περίοδο που πρέπει να αγάπησες, ερωτηματικό. Είναι φτιαγμένη από πόνο η αγάπη, ερωτηματικό. Η αγάπη οδηγεί στο πόνο. Κι άλλο ερωτηματικό, φίλος Γρηγόρης. Όταν μια τυχαία πρόβλεπτη μέρα αρχίζεις να νιώθεις ότι κάτι αγαπάς, αρχίζει δηλαδή να γεννιέται κάτι καινούριο στη ζωή σου, είναι αναπόφευκτο να γεννηθεί και ο φόβος σου, μήπως και το χάσεις. Πάει και αυτό το τσιγάρο. Μάστε. Εμείς, Αράβια Ροβίλα, θεωρήσαμε ότι αυτό το απόσπασμα που επιλέχθηκε από την εκπομπή Μίλα να διαβαστεί δεν ήταν αντιπροσωπευτικό του Γρηγόρη Ανανοούτογλου και του βιβλίου του. Όχι. Και αποφασίσαμε να επιλέξουμε ένα άλλο απόσπασμα από το βιβλίο του Γρηγόρη Ανανοούτογλου, που είναι πιο αντιπροσωπευτικό και του, και του ίδιου του ανθρώπου και του συγγραφέα και του βιβλίου δηλαδή, και το παρουσιάσαμε. Υπάρχει τρόπος να δηλώσεις πόσο πολύ πεινάς αληθινά. Τρία πεινά στη σειρά. Μήπως η πείνα σου είναι μια απλή λιγουρίτσα. Ερωτηματικό. Το μεσημέρι έφαγα μπάμιες, μα δεν με πιάσανε. Αποσιοποιητικά. Να χτυπούσα ένα σουβλάκι θα μου πέσει πολύ για βράδυ. Ερωτηματικό. Μήπως να έτρωγα ένα γιαουρτάκι. Ερωτηματικό. Ποιον κοροϊδεύω. Θαυμαστικό. Αφού θα φάω που θα φάω, ας πάρω κάτι να το γουστάρω. Τα ωραία του Σωτήρη, παρακαλώ. Σωτήρη, μια μερίδα σουβλάκια, μια τηγανιά, μια κολοκυθάκια τηγανιτά, δύο χωριάτικες και μερικές μπύρες. Γρηγόρη, εσύ, ερωτηματικό. Ναι, εγώ, θαυμαστικό. Σε μισή ωρίτσα θα είναι εκεί. Τέλεια. Γεια σου, Σωτήρη. Αποσιοποιητικά. Ευχαριστούμε που καλέσατε. Κλείσιμο τηλεφώνου. Και επίσης στις γιορτινές μέρες, με τις πιο καθαρές διαδικασίες, ένας άνθρωπος που αγαπάμε πολύ, ο καλύτερος δήμαρχος της χώρας, με διαφορά ο καλύτερος δήμαρχος της χώρας, και το εννοούμε, ο Απόστολος Γκλέτζος, κυρίες και κύριοι, έπιασε το σταυρό. Με πεντακαθαρίνης. Με πολύ κρίσταλο οι διαδικασίες. Δεν ήταν στημένο. Όχι, με και μόνο εμείς καταγράψαμε τον ήχο στην εικόνα όταν ο Απόστολος Γκλέτζος έπιασε το σταυρό. Βούτα δήμαρχε! Όρμα, Απόστολε, όρμα! Αποστόλη, βούτα! Λίγη υπομονή, ρε παιδιά, περιμένετε να έρθει ο παπάς και μετά θα βουτήξουμε. Ρε παιδιά, που είναι ο παπάς? Από την άλλη μεριά βρίσκομαι, τέκνα μου. Άντε, Απόστολε, παιδί μου, έχουμε ξεπαγιάσει τόση ώρα. Έτοιμοι, πάτερ, με το τρία ρίχτων. Ένα, δύο, τρία! Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε. Δικός μου είναι! Κάντε πέρα! Πού είναι ο σταυρός, ρε παιδιά? Το σταυρό, παιδιά! Πιάσαμε το σταυρό! Μπροστά σου είναι τέκνον μου, Απόστολε! Α, ναι! Ορίστε, πάτερ, την ευλογία σου! Ρε μαλάκα, γιατί πήγες στο καράβι εκεί μπροστά? Χάσαμε το πλάνο! Πάτερ, πρέπει να το ξαναπάμε από την αρχή! Και εσύ πάρε το καράβι πιο πίσω, μην έρθω από εκεί. Ρόμπα θα γίνουμε, τέκνον μου. Έλα, πάμε τώρα. Λοιπόν, θα το πετάξω από πίσω σου για να το πιάσεις εύκολα, Απόστολε. Εντάξει. Εν Ιορδάνη, φύγε από κύριε μου, σάτε. Ας τον κάτω το σταυρό. Δηλαδή τώρα τα λέγαμε, τέκνον μου. Πλάκα μου κάνετε τον ιερέα. Τι θα γίνει τώρα? Θα τον πετάμε το σταυρό μέχρι να το πιάσει ο κλέψος. Ήμαρθον Θεέ μου, τι να κάνω? Πρέπει να πιάσει ο δήμαρχος το σταυρό και τον δήμαρχο να το πιάσει η κάμερα. Επέτα τον πάνω του και εσύ να τελειώνουμε. Έλα, κλέψο, πιάσε. Ανάσταση, έπια με το σταριλίκι σας, δεν παίζεστε. Μαγικές στιγμές, κυρίες και κύριοι. Έλα, Γκλέτσο. Ενώ. Ποιος μπορεί να ξεχάσει εκείνη τη στιγμή της τηλεόρασης με την δημοσιογράφο του Star Channel που θέλει να εξηγήσει στους Κινέζους τουρίστες τι είναι τα παϊδάκια. Τι είναι τα παϊδάκια και δίνει αυτό το φοβερό χαρακτηρισμό, κυρίες και κύριοι. What is lamb chops? Έχω να σου ξηρώ. Μπε. In grill. Μπε. Μπε.
Ποιος μπορεί να ξεχάσει στον ποδοσφαιρικό εκείνο αγώνα στην τρίτη, πέμπτη, όγδοη ερασιτεχνική κατηγορία το πουλί. Το πουλί. Θα δείτε τώρα ένα παράξενο, πολύ παράξενο. Κοιτάξτε το σουτ και η μπάλα βρίσκει το πουλί στον αέρα. Κοιτάξτε, έπεσε το πουλί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βρήκε το πουλί στον αέρα, το ξαναδείτε. Λοιπόν, σε επανάληψη αναβλέπετε τη φάση. Κοιτάξτε, το σουτ από τον Ιασονίδη και βρίσκει στον αέρα το πουλί. Θα το δείτε, πέφτει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ένα παπαράξενο. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον ειδικό αγορητή του ΚΚΕ. Προσέξτε. Ειδικός, είχε και χαρακτηριστικό. Ναι, όχι ένας απλός ομιλητής, ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ. Το λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, κύριος Χυλάκος. Και τα λοιπά. Ευχαριστούμε τον ειδικό αγορητή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, κύριο Σκυλάκο. Εμείς τον ευχαριστούμε που υπάρχει. Ποιος μπορεί να ξεχάσει αυτές τις μορφές, τον δικηγόρο που μας έκλεψε και αυτός μάλλον τις περούκες, για να τον δούμε. Τον πρώτο. Και έξω τον κυνηγήσω να σκοτώσει. Ναι. Τι θα σε κάνουμε, κύριε Γουάκο. Αν είναι... Τώρα μπαίνω την άλλη αυτή. Ναι, ναι. Αυθεντική. Μπορεί να απαλλαγεί όταν είναι σε άμυνα, λέει ο ονοματέτης, στο περίπτωση. Έτσι. Απότερα φόνο. Ναι. Είναι τη στιγμή που μπορεί να απαλλαγεί. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον υποψήφιο του Πασόκ, τον κύριο Κρεβεκάκη, με αυτή τη φοβερή εμφάνιση. Σας ευχαριστώ πολύ. Το κλείσιμο θα ήθελα από τον κύριο Ξώστομο Κρεβεκάκη, τον ψηφοβουλευτή του Πασόκ, στο διακύβευμα και στο δικό του μήνυμα. Κοιτάξτε, εντάξει, προφανώς ο κύριος Κλησιώτης, κάνοντας αυτή την αναδρομή στο παρελθόν, λησμόνησε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε 180 δίσκες. Ποιος μπορεί να ξεχάσει, αφού είχαμε θυμηθεί την ταινία με τον Κώστα Βουτσά, τον Ανθρωπάκη, με την μητέρα, την πολυξένη, τη θαυμάσια αυτή τη γυναίκα. Ένα ευρώ κάνει 400 δραχμές. Ένα καφέ θα πας να πάρεις 400 δραχμές, κρίμα δεν είναι. Ίδια δεν ήταν. Έτσι. Πούμε και εδώ και στην ίδια.